Καλησπέρα σας φίλοι μου, εδώ είμαστε και πάλι. Άλλη μια βασιλική εκπομπή ξεκινάει. Λείπει φυσικά ο αντιβασιλέας Κόλκας, ο οποίος σε λίγες ώρες θα πετάξει από Λονδίνο μαζί με την εκλεκτή παρέα του και θα είναι κοντά μας από Τρίτη, γιατί και Δευτέρα θα έχει απουσία, λόγω Λαμίας, ελέω. Αλλά κράτησα εδώ εχμάλωτο, έτσι πως είναι η οικονομική ομοίρα, κράτησα Στέργιο, έτσι για να ανταλλάσσουμε λίγες απόψεις. Γεια σου, Στέργιο μου. Και τη φίλη μου φυσικά, τη Σόφη, στέλεχος της Γκολμπέτ. Καλησπέρα. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με την κλασική ρίση, όταν κάνει σχέδια ο Λουτσέσκου, γελάει ο Χατσερίδης. Αυτή είναι η δικιά μου ιδέα. Καλά το θέτεις. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκινήσαμε και θέλαμε να δούμε ένα ΠΑΟΚ αξιοπρεπέστατο να φανεί μέσα στο Stafford Bridge, είδαμε στο έκτο λεπτό μια λαθασμένη πάσα. Γιατί φταίει και ο Μάτος, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η πάσα του Μάτος δεν είναι καλή. Έτσι, κόντρα στη φορά του κορμιού, του ψηλού κορμιού αυτού, το οποίο δεν το ελέγχει και τόσο εύκολα ο Χατσερίδης. Και έκανε αυτό το φάουλ, το οποίο δικαιολογημένα δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Αυτόματα λοιπόν. Και δικαιολογημένα δεν έκανε το φάουλ. Δηλαδή εκεί την ώρα. Δεν υπάρχει επιλογή. Δεν υπάρχει επιλογή. Γιατί εμείς μπορούμε να το βλέπουμε ήσυχα, αυτό το βλέπει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν πα με το ένστικτο. Τι θα κάνει, δηλαδή. Πρέπει να σκεφτεί μέσα σε κλάσμα, σε ένα κλάσμα, ότι καλύτερα να το βάλει να μην μείνει με κόκκινη η ομάδα. Όχι, αυτό. Αυτά είναι όλα αυτά έπονται. Η ουσία είναι ότι έκανε ένα φάουλ, το οποίο έπρεπε να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα όπως και τη δέχτηκε. Και στη συνέχεια είδαμε ένα μάτσο το οποίο δεν αντέξει καμία κριτική. Όλα αλλάξανε, ο Πόντους γύρισε πίσω. Ήδη είμαστε φυσικά τρεις κλάσεις κάτω από τη μεγάλη Τσέλσι και ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 4 γκολ. Εκείνος που φυσικά κέρδισε τις εντυπώσεις σε όλο το 90 λεπτό είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν στην κυριολεξία συγκλονιστικός, απολαυστικός, χάρμα ιδέστε. Δεν ξέρω αν είδατε που θα είδατε όλοι τα βιντεάκια και είπαμε οι Κινέζοι λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ήταν κάτι παραπάνω από τη λογική, κάτι θεότρελο, πανέμορφο. Και φανταστείτε ότι κάναμε μια εμφάνιση η οποία δεν μπορούμε να την κρίνουμε την εμφάνιση του ΠΑΟΚ τη χθεσινή. Μην μπείτε σε αυτή τη λογική. Είναι ένα μάτς το οποίο θα περάσει στην ιστορία μόνο για το λαό του. Εγώ θέλω να το ξεχάσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σαν μάτς, σαν αγώνας. Όμως επειδή πάντοτε κοιτάμε το αποτέλεσμα στη ζωή, τι έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ παρά τις προσπάθειες που κάνει για να μείνει εκτός Europa League, το παλεύει στην κυριολεξία. Δεν το παλεύει, λέει. Το παλεύει. Όμως έχουμε μια τελευταία μεγάλη ευκαιρία. Τι θέλουμε, θέλουμε το αυτονόητο. Η Τσέλσι, η οποία κάνει σκούπα γενική και είναι. Τι να λέμε τώρα, κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η μύγα μέσα στο γάλα σε αυτόν τον όμιλο. Έτσι, να πάει να κάνει άλλη μια νίκη μέσα στη Βίντι. Συμφωνούμε. Και ο ΠΑΟΚ απλά και μόνο να κερδίσει, έστω και με μισό μηδέν, μένει τέταρτο του γκολ, την Μπάτε Μπορίσοφ, την οποία την είχε φιλοδορήσει, ας μην ξεχνάμε, με 4 τέρματα μέσα στη Λευκορωσία. Το μόνο που δεν έχουμε δει είναι ο ΠΑΟΚ να χάσει και να περάσει. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή μόνο αυτό με λείπει στην ομάδα. Εμεί στα παλιά παιχνίδια κερδίστε χάνοντας. Να φανταστείτε τώρα γιατί παιχνίδι μιλάμε. Γιατί ξέρω ότι μιλάω ότι απευθυνόμαστε όλοι εδώ σε νοήμονες ακροατές. Στην Τσέλσι μπήκαν αλλαγές. Ο Μωράτα, 25χρονο center for αξία μίνιμουμ 60 εκατομμυρίων ευρώ, με διαδρομή Juventus, Real, ξανά Juventus και Τσέλσι τώρα αναντικατάστατο και στην εθνική Ισπανία. Και ο Γουίλαν, εθνική Βραζιλία, με τα γνωστά. Αυτοί μπήκαν αλλαγές. Στη θέση του Πέδρο, δεν ήταν βάζει Γουίλιαν, κάτσε ρε φίλε. Δεν ήταν η βασική αυτή. Αυτοί μπήκαν αλλαγές. Καταλάβετε οπότε τι βρισκόταν στον πάγκο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής θα παίξει η Τσέλσι και το τελευταίο το μάτς. Και ναι, μιλάω και για το Σάρι. Θα το παίξει το τελευταίο το μάτς, να μας κάνει ένα δώρο. Θα είναι και τα Χριστούγεννα κοντά του. Οπότε είναι το επόμενο μάτς. 13 Δεκεμβρίου. Ωραία, λίγο πριν τα Χριστούγεννα οπότε. Να αναφερθώ τώρα σε κάτι άλλο στοιχηματικό, γιατί εδώ είμαστε και για να μιλάμε για την Γκολμπέτ. Όσοι νομίζουν ότι οι μάγοι ήταν τρεις, αυτοί που πήγανε τα δώρα στο Χριστό, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Υπάρχει τέταρτος μάγος, παίκτης του στοιχήματος, αγκαλιάζει την Γκολμπέτ και την εκτελεί σε καθημερινά. Την εκτελεί. Χθες, κύριε, αυτός ο άνθρωπος με 100 ευρώ κέρδισε 9.500. Και θα σας πούμε πώς και πούμε στα αναλυτικά τα άλλα τα στοιχηματικά μας. Για το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η τύχη στη ζωή. Είπαμε, τη χρειαζόμαστε πάντα. Συν Αθηνά και Χερακίνη. Φίλε μου Στέργιο και Σόφη, ο άνθρωπος έπαιξε διπλό την Μπεσίκτας, η οποία έπαιζε στην Νορβηγία με μια παγερά, αδιάφορη και άγνωστη ομάδα στα 2/3 των φιλάθλων ανά τον κόσμο, μια Σάρσπορκ. Έτσι ακριβώς ήταν την ομάδα, με αίμα την είπα. Έτσι, 2-0 προηγήθηκε αυτή η ομάδα και την ήθελε διπλό στο στοίχημά του. Στο 60 ήταν 2-0 το μάτς, τελικό αποτέλεσμα 2-3. Μάλιστα. Το πήρε το διπλό αυτό. Και το άλλο μάτς που ήθελε για να κερδίσει, έπρεπε η Γκένκ, η οποία έπαιζε με τη Μάλμε, έτσι, να κάνει ισοπαλία. 0-2 η Γκένκ, 2-2 το μάτς.
Χίτη Βιγιαρεάλ με τη Ρέιτζερς. Η Ρέιτζερς η οποία έπαιζε με 10 παίκτες από το 18-20 λεπτό. Έμεινε και αυτό το χ, βγάλαν τις αιστείες. Πώς θα σκοράβουμε. Και διπλό τη Ρεν. Αυτή την τετράδα λοιπόν ο άνθρωπος την έπαιξε 100 ευρώ και καρπόθηκε 9.500 ευρώ. Δεν σας σωθούμε προς το στοίχημα, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Οπότε εδώ το τι λέμε εμείς, θα το αγνοείτε κατ' ουσίαν, θα κάνετε τη δικιά σας τη σαλάτα. Εμείς κάνουμε, πολεμάμε έτσι, και για μας και για σας, μήπως και γίνει κάτι. Χωρίς την τύχη όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κλείνουμε την παρένθεση. Σοφή. Παρακαλώ. Επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και έχουμε πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο, γίνεται πόλεμος, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε ανάποδα, να πάμε λίγο στη Euroliga, φυσικά, η οποία σήμερα ενδιαφέρει πολλούς, να πούμε έτσι τα μάτς της Euroliga και μετά να αναφερθούμε πάλι και στον ΠΑΟΚ μα φυσικά και στις ομάδες της πόλης, γιατί έχουμε και τον Derby Άρης Παναθηναϊκός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο οποίο αυτό, ανοίγω ήδη δίνω το στίγμα μου, θα πιστέψω τον Άρη, θα παίξω Άρη την Κυριακή. Θεωρώ ότι θα κάνει μια μεγάλη νίκη μετά από αυτές τις δύο επιτυχίες που έκανε εκτός έδρας, που εγώ θεωρούσα ότι είναι τα μάτς κόμβος, κόμβου, κατεχάκι. Έτσι. Και αντί να κοιτούσε κατά πάνω, μπορούσε να κοιτάει κατά κάτω, το έφτασε στους 18 βαθμούς. Είναι δεδομένο ότι το Κλεάνθης Βικελίδης θα είναι γεμάτο και πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να κάνει μια νίκη απέναντι στο Γιώργο το Δόνη και στα παιδιά του, τα εντυπωσιακά παιδιά του Δόνη. Για πες μου λοιπόν. Λοιπόν, 4 αγώνες έχουμε σήμερα στην Ευρωλίγκα. Ξεκινάμε στις 7 η ώρα με Κίμκι Παναθηναϊκός. Στέβιο, θέλω εσύ να πλάσεις λίγο Euroliga, να τη δουλέψεις μέσα στο μυαλό σου. Πες ότι έχεις ένα budget 500 ευρώ να κινηθείς. Να σου κάνω τη ζωή πιο εύκολη. Συγχαίρω με τον μπάσκετ τότε βράζει στοιχηματικά. Το κρίσι, δεν το ακουμπάω. Αγαπάω τον μπάσκετ, εντάξει. Yeah. Βλέπω πάρα πολύ μπάσκετ. Δεν ακουμπάω ούτε 10 cents. Ένα παιχνίδι σε έναψη μου τον μπάσκετ του 6 νομίζω. Η Dream Team, η νούμερο 5 με την Αργεντινή. Το είχα ποντάρει στο συν 30, ήταν διαφορά το handicap. Yeah. Και στο ΣΥΝ 29. Σταματήσα, κάνω αλλαγή. Και 20 δεύτερα για το τέλος, αφήνουν την μπάλα και αγκαλιάζουν και φιλούνται. Αυτή είναι τρέλα. Εντάξει. Αυτή την τρέλα τη βιώνει. Ήταν το τελευταίο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια, 12. Βρήκε τη δύναμη και έκλεισε το φάκελο για πάντα στη ζωή σου. Ναι, δεν έχω βάλει δεν ούτε 10 σέντ στο μπάσκετ. Όχι, τίποτα. Μίσο. Αυτό βασικά πρέπει να ενωθούμε όλοι οι παίκτες του στοιχήματος. Είτε παίζουμε στην Goldbet και φυσικά είναι το 80% παίκτων, είτε το 20% παίζουν στις άλλες εταιρείες. Να κάνουμε επίθεση εναντίον στους παίκτες του NBA. Όταν ψάχνουμε ένα καλάθι να μπει, θέλουν 15-18 δευτερόλεπτα και αυτοί κάνουν fair play. Αφήνουν την μπάλα όπως το είπε. Εγώ θέλω να μου γνωρίσεις το μυαλό σου. Να μου γνωρίσεις έναν άνθρωπο που βγάζει τις διαφορές στο μπάσκετ. Πώς τις βρίσκει, ένα, θέλω να πιούμε ένα καφέ, ρε παιδί. Ναι. Δεν είναι μάγοι, φες κανονική. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, Τιρεσίας, Κάλχας, Ματζίκα Ντεσπέλ, οι τρεις μάγοι παλιοί, οχρεούν μπροστά τους. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν άνθρωπο που βγάζει διαφορές στο μπάσκετ, δεν θα μιλούσα σε ανθρώπου που βγάζουν από εδώ για το ποδόσφαιρο. Ναι. Θα έχεις μια αίσθηση υπεροχής. Τίποτα, όχι. Απέναντί του. Δεν σας βλέπω. Για πάμε λοιπόν γεωβολικά. Μετά έχουμε 7.30 ώρα Ανατολού Εφές Μπασκόνια. Για πες λίγο ποσοστό άσο και διπλό. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 1.68 και το διπλό είναι στο 2.19. Εγώ θα την παίξω την Εφές, φίλε μου. Θα του στηρίξω τους Τούρκους απέναντι στους Ισπανούς. Εφές λοιπόν, ο Στέβιος δεν θέλει να κουμπίσει τον μπάσκετ ούτε να κάνει ένα προγνωστικό. Όχι, τίποτα. Συνέχισε τα άλλα δύο μάτς. Μετά ελληνικές ομάδες. Μετά έχουμε 9.30 ώρα Ολυμπιακός με την Βούντος Νότς. Ναι. Αστείο ποσοστό νομίζω, για πες. Και μετά το ποσοστό πες, το ποσοστό του Ολυμπιακού. Ναι, κωμικό, τραγικό. 1-10 και 1-9. Και μετά πιο καλά πετάξτε τα λεφτά, πάτε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα εκεί, στο SOS, στο χωριό ή στο χαμόγελο του παιδιού. Έτσι. Και φυσικά έχουμε μετά τελευταία αγώνα, 10 η ώρα, Μπαρτσελόνα με την Ούλκερ Φενέρμπαχτσε. Ποσοστά εδώ. Εδώ έχουμε 1-72 και 2-13. Χθες, στη Γεβολίνκα, έκανε διπλό η Τσεσεκά μέσα στη Ρεάλ. Ναι. Που ήταν η πρώτη από τις δύο αίτητες. Τώρα, δεν ξέρω, η Φενέρ είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, αλλά θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα θα κάνει μια νίκη. Θα κάνει μια νίκη συγκλονιστική και θα παίξουμε Μπαρτσελόνα και 1.72. Για Γιωβολίγκα μιλάμε τώρα. Να φύγουμε από Γιωβολίγκα. Στα ποδοσφαιρικά σου όμως, τώρα έχεις μελετήσει καθόλου, φίλε, Στέργιο, τριήμερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πούμε λίγο αυτά τα ελληνικά. Μην πάμε στις Γαλλίες, Αγγλίες και στις Γερμανίες. Έχουμε παράδειγμα για Σάββατο, 5 και 4 ξεκινάει η Ελλάδα με Λάρισα Πανιόνιο. Το βλέπεις αυτό στοιχηματικά? Όχι. Σε αγγίζει? Όχι, όχι. Η Λάρισα δεν. Έξω από τη ζωή σου ο Κούγιας? Έξω, έξω. Έξω από τη ζωή σου ο Κούγιας. Μεγάλα τα ποσοστά, αλλά αδιάφορα και από μένα και από το Στέργιο. Στις 7 η ώρα παίζει η Σμύρνη με τον Ατρόμητο Αθηνών. Αυτό, φίλε Στέργιο, εσύ το βλέπεις κάπως? Αποδόσεις. Καλές αποδόσεις, 5.53 είναι ο άσος, 3.22 το χ και 1.76 το διπλό. Ζάχαρη το διπλό. Ζάχαρη το Ατρόμητο.
Έχει τελειώσει ο Πόλωνας. Έχεις μπει μέσα μου και διαβάζεις ακριβώς τη σκέψη μου. Έχει ο Ατρόμητος είναι μία από τις τέσσερις βασικές επιλογές μου. Θέλω, φίλοι μου Σόφη, να συνεχίσουμε σε Ελλάδα. Μετά πηγαίνουμε πιο μάτς. Λοιπόν, έχουμε 7,5 ώρα. Πας Γιάννα Όφη. Τα Γιάννα τα οποία έχουν κάνει μια επιτυχία μεγάλη την περασμένη εβδομάδα με τα δύο γκολ αυτού του Κρισμάν. Πολύ ωραίο το δεύτερο. Ένα βολπλανέ εκπληκτικό. Ναι. Και πώς βλέπεις κάτι εδώ, Στέβιο? Όχι, νομίζω είναι πολύ δύσκολο και πονηρό μάτς. Δεν ξέρω. Έξω από τη ζωή σου. Ναι, δεν... Εγώ θα στηρίξω τα Γιάννενα. Να κάνουν δεύτερη νίκη, να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους και να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις του Γιάννενα. Βαθμολογικού πίνακα. Ατρόμητος Γιάννενα ως τώρα. Συνέχισε. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Έξω από τη ζωή μου είναι αυτό. Τώρα πήγαμε Κυριακή. Κυριακή και τι ώρα? 5:15. Ούτε καν το βλέπεις στην τηλεόραση. Ούτε καν το βλέπεις στην τηλεόραση. Σαφέστατος, δεν αφήνει απολύτως τίποτα. Συνέχισε. Μετά έχουμε 7 η ώρα Άρης Παναθηναϊκός. Εγώ εδώ βλέπω άσο. 2:31 ο άσος. Άσο τον Άρη και 2:31. Εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον Άρη. Εντάξει, και έχω την εικόνα τον Παναθηναϊκό καλύτερη από την εικόνα που έχω για τον Άρη. Λέω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι από έναν γκολ έχουν και δύο ομάδες σίγουρα. Εσύ όταν πηγαίνεις πεις... στον γκολ-γκολ. Ναι. Θεωρείς τον γκολ-γκολ, δηλαδή ναι, πιθανή ναι. Επιλογή. Βεβαίως. Συνέχισε, φίλοι μου. 7,5 ώρα μετά έχουμε ΑΕΚ Ξάνθη. Μια δόση θεολογία, πες. Κοίταξε, η ΑΕΚ αν σταυροπατήσει και σε αυτό το παιχνίδι, θα έχουμε καταστροφές. Εδώ οι άνθρωποι παίζανε με ομάδες του Champions League και δημιουργούσαν επεισόδια συνεχώς. Όπως εκείνος που είπες χαρακτηριστικά που έκανε βόλτα με την Μολότοφ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα επέξει η ΑΕΚ με μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι της. ΑΕΚ και 1,31. 1,37. Και 1,37. Φαντάσου και 1,31. Άρα παίζεται ανάποδα το μάτς αυτή τη στιγμή στον όγκο του. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει αυτό το μάτς. Θα το παίξω. Με άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Για να πάω στο 1,65-1,67. Εγώ νομίζω θα σκοράρουν και δύο ομάδες. Θα βγάλει γκολ η Ξάνθη. Σε ένα ΑΕΚ που λίγο πολύ θα είναι ψιλοάδιο κιόλας. Και η Ξάνθη είναι καλή ομάδα. Μάλιστα. Συνέχισε λίγο για να κλείσουμε. Μετά πάμε στους αγώνες της Δευτέρας. Όχι, Δευτέρα δεν θα πούμε, γιατί Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, οι ομάδες που παίξανε χθες. Ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λαμία, θα το δούμε εκείνο το μάτς, το οποίο είναι κομβικότατο. Έτσι, και μην πιστέψει κανένας ότι η Λαμία θα χαριστεί, θα παίξει πιο ήσυχα λόγω Ιωακή Χάμου, όχι, διάφορα όχι, τέτοια. Όχι. Αυτά μακριά από το μυαλό σας. Όλοι θα πολεμήσουν τον πρώτο μέχρι τελευταία ζρανίδα του αίματός τους και εμείς πρέπει να υπεραμυνθούμε τις πρώτες μας θέσεις. Αφού μιλήσαμε έτσι για Ελλάδα σήμερα, μπήκαμε έτσι εμβόλυμα, γιατί ήθελα Στέρκη, επειδή θα φιλήψει στο δεύτερο μισό τη εκπομπή, θα πα στη δουλειά σου και θα βγάλουμε το Σταύρο να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψει. Θέλω να μιλήσουμε για τα χθεσινά μάτς τώρα εντάχει του Europa Link, έτσι, τα οποία ήταν. Έγινε ένα ψηλό πόλεμο εκεί. Το Δυναμό Κιέβο έκανε διπλό με στην Αστάνα. Σωστά. Χάθηκε ένα στοίχημα από ανθρώπου. Ναι. Η Σεβίλη δεν έβαλε γκολ μετά από 3 μήνες σε παιχνίδια τη. Και υπήρχε παίχτης, γιατί να λέμε τα συν των παιχτών, να λέμε όμως και το τι χάθηκε και το οποίο το καρπόθηκε η εταιρεία. Υπήρχε παίχτης ο οποίος πέμενε over 1,5 τη Σεβίλη για να πάρει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Και αν δείτε, κυρίες και κύριοι, εσείς που μπαίνετε και βλέπετε από τη συνδρομητική τηλεόραση τις φάσεις, τα highlight, το τι χάνετε στο 90 είναι η ευκαιρία των 10 τελευταίων ετών αναμφίβολα. Είναι στην ίδια φάση 3 δοκάρια. Σουτάρει, δοκάρει πίσω, κεφαλιά από τα 2 μέτρα. Αποκούει και ο τερματοφύλακας και ο σαν απομηχανής θεός των αρχαίων Ελλήνων. Όλοι. Για να μην μπει η μπάλα. Και δεν μπαίνει η μπάλα μέσα. Ναι, αρνήθηκε πεισματικά, δεν το έκανε, δεν μπήκε. Τέλος πάντων. Η Ραπίντ Βιέννης έκανε διπλό με στη Σπαρτάκ. Μια Σπαρτάκ με ανατροπή. Μια Σπαρτάκ που προηγήθηκε, έτσι την πιστέψαμε και μας έστειλε στο ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Είδε η Ραπίντ. Πού βγήκε αυτές τις δυνάμεις αυτή. Δεν ξέρω. Με τριότατη δεν κακή ξέρω. Ομάδα. Εντάξει, είπαμε, είναι ποδόσφαιρο. Η Arsenal πήγε με τα παιδάκια και έκανε έναν υγιεινό περίπατο. Έβαζε 4-5 παίκτες που δεν τους ξέρει κανένας. Έκανε ένα 0-3. 0-3, περίπατο κανονικό, 0-3 από το ημίχρονο. Η ΑΕΚ Λάρνακας, οι Κύπροι φίλοι μας που λέγαμε, κάνανε διπλό, άσχετα που ισοφαρίστηκαν από τη Ζυρίχη, τελικά κατάφεραν και βάλανε δεύτερο γκολ. Και κέρδισαν, τεράστιο το ποσοστό αυτό. Η Sporting, εδώ λίγο να εστιάσουμε, έβαλε 6 γκολ στο Καραμπάκ. 1-6, αδελφέ. 1-6. Πες μου, είσαι πρόεδρος του Sporting. Θα βάζεις ποτέ αυτό, έτσι, θα βάζεις αυτό το match over 3,5 over. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στους αιώνες των αιώνων. Έβαλε ένα γκολ ο Νάνι. Πέρασε και τους νεκρούς. Τους πέρασε και τους ξαναπέρασε. Κέρδισε και 4 κόντρες. Πάρε το μέσα, να είσαι καλά. Η Μίλαν που καρδιοχτύπησε για μια στιγμή πάλι τους παίκτες όλους. Τώρα. Μια Μίλαν η οποία βρέθηκε να κάνει. Όποιος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα το χαράζει το κουράγιο σου. Ούτε η ΟΒ τέτοια υπομονή. Βλέπω σε κάποια στιγμή η Ντούντολας γύρισε το μάτς με τη Μίλαν. 1-0 η Μίλαν, 1-2 η Ντούντολας. 1-2, ναι, ναι.
φυσιολογικά μετά τα πράγματα έφτανε σε μια λογική ροή και φιλοδόρησε με πέντε τέρματα τους Λουξεμβουργιανούς αυτούς από το Λουξεμβούργο. Η Μπάγερν του Λεβερκούζεν που είπαμε, μια ομάδα την οποία για να την πιάσεις και τριπλή να την παίξεις και τέταρτο σημείο, δηλαδή να την παίξεις άσοχη και δύο και διακοπή. Θα τη χάσει τη Λεβερκούζεν. Ναι. Θα βρει κάτι, θα την κάνει. 0-0. Βάζει σε τόσο άλλο μάτι να βάλει 6 γκολ, ξέρεις η Λεβερκούζεν, έτσι. Ναι, να το ξέρεις, πανεύκολα, αβίαστα. Έπαιζε η Λεβερκούζεν με τη Λουτογκόριτς. Η Μπάτε που μας έκανε το πολύ ωραίο δώρο, κέρδισε 2-0. Ήταν καλό σημείο εύκολα, για μένα. Τίμια και καθαρά. Και καλοπληρωμένο σημείο και κομβικό σημείο και πολύ ψηλό σημείο για μένα. Δηλαδή ήταν κακό το είδαν έτσι. Μπουκ, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάνω και ένα κανένα λάθος. Δεν γίνεται, δεν είμαι Θεός. Πάρα πολύ ωραίο μάτς αυτό που είδαμε η Μπέτις με τον Ολυμπιακό. Για 4-1 το παιχνίδι. Ναι, για 4-1. Ανοιχτό. Ήταν όμως και να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Μπορούσε. Έτσι το είχε αυτό. Εμείς δώσαμε τον γκολ εκεί. Η Μπορντό κέρδισε 2-0 άσχετα που ήταν στην τελευταία θέση τη Σλάβια Πράγας. Το Rosenborg Celtic 0-1. Εδώ διασυρθήκαμε γιατί το έδινα γκολ-γκολ και το έπαιξα σε όλα μου. Δεν το έδινα μόνο απλώς κυρίες και κύριοι να γνωρίζετε. Πρώτα το παίζω εγώ και μετά το δίνω στο ραδιόφωνο και σε όποιους θέλουν να ακολουθήσουν. Πήγαμε στο Ε. Δεν είμαστε μάγοι, τα είπαμε. Η Μάλμε με την Γκένκ στο 2-2, το γνωστό μάτς. Η Rangers 0-0 με τη Villarreal. Αναφερθήκαμε σε αυτά πιο μπροστά. Η μεγάλη ανατροπή ξανά, πρέπει να την πούμε, τη Μπεσίκτας με 2-3. Η Σταντάβλη έγινε 1-0 με τη Σεβίλη. Και η Chelsea μας φιλοδόρησε με 4 τέρματα. Και πάλι καλά να λέμε. Και πάλι καλά να λέμε. Εκεί που θέλουν, δεν ξέρω, Στέργιο, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα, σε ρεπόρτ και μετά. Είναι υποχρεωτικό ο Πάκου να φορέσει αυτές τις φανέλες? Όχι. Εκεί, όχι. Όχι, θα μπορούσε. Οπότε εγώ θεωρώ καλύτερη γνώμη δική μου. Ασπρόμαυρες. Τις άσπρες λευκές, ολόλευκές. Ναι, θα μπορούσε να βάλει νομίζω και τις ασπρόμαυρες, γιατί μονόχρωμη η Τσέλσι στο μπλε. Ναι. Ριγέ ο Πάκου σε ασπρόμαυρο. Θα μπορούσε. Τώρα θα μου πούνε εκεί καλά, εκεί εστιάζει. Ναι, εκεί εστιάζω. Εμένα μου αρέσει να βλέπουμε ο μέσος Πάκου να βλέπει τον Πάκου με τα ασπρόμαυρα. Τα κλασικά, τα παραδοσιακά. Είτε τις ρίγες, είτε τις χοντρές, αυτά που έχουμε. Εντάξει, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχουν και κανόνες στο μάρκετινγκ ότι πρέπει να βάλει ομάδα πέντε φορές την πορτοκαλί. Ναι, έχουμε κάπως έτσι ενδεχομένως. Ναι, σαφώς. Τις βάλαμε και πέντε φορές την πορτοκαλί και 15 την ασπόρα και ήρθε ο Χατσερίδης να μας στείλει στο έψιλον μαζί με το Μάτος. Κύριε φίλε, το έλεγα και νωρίτερα με τον Νίκο Δημοσκοπίτη. Εκεί θέλει να είναι ο Μάτος με νοοτροπία Τσιρίλο. Θα τη διώξει την μπάλα, θα βγει έξω από το Στάφο Μπριτζ. Δεν θα τη δώσει στο Χατσερίδη. Δεν θα τη δώσει το Χατζηρίδη. Τον ζει κάθε μέρα στην προπόνηση. Εγώ το κατάλαβα. Ο Μάτος είναι εξαιρετικά ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Και εξαιρετικά κακό στο τελευταίο διάστημα. Ναι, είναι λαθεμένη η πάσα του. Είναι πολύ άσχημη πάσα. Είναι άσχημη πάσα. Πάντα φταίει ο Πασέρ. Και ο Χατζηρίδης δεν έχει στο μυαλό ότι θα με παίξει εμένα στα δύο μέτρα, θα με παίξει την μπάλα πίσω. Εδώ ξέρει την ένα κλάσμα το δεύτερο. Βέβαια, το σώμα μπροστά, το σώμα πίσω. Ο άλλο είναι φωτοβολίδα. Τι να περιμένει. Περιμένετε, έρχομαι να πάω την μπάλα να του πει. Ο επιθετικός. Τέλος πάντων, να εστιάσουμε πρώτα στα. Να πούμε λίγο για τα γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Το γκολ του Ζιρού, αρχικά. Τι ωραία μπάλα παίξανε, τι ωραία χάθηκε. Ένα πλασέ ποίημα. Στη γωνία δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα ο Πασχαλάκης. Το δεύτερο γκολ, ούτε στο PlayStation, η πάσα του Φάμπρικας. Και με τη μία σε πρώτο χρόνο μπορεί να σκάσει μπάλα κατευθείαν με το αριστερό πόδι. Πάρε να έχει, στο φίλο μας τον Πασχαλάκη. Κρίμα. Ο Πιτσιρίκος αυτός ο Οντόι σε νεκρό χρόνο δεν τον είχε. Ξέρεις, εκεί τον είχε ότι θα κάνει άλλη μια κίνηση και μετά θα πλασάρει. Ναι. Γι' αυτό το έβαλε και στην κλειστή του γωνία. Και στο τέταρτο τον γκολ. Τι να κάνουμε, μπήκε ο Μωράτα, μια κεφαλιά φωτοβολίδα σε μια σέντρα. Ό,τι και να πούμε, είναι ένα μάτς στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να σταθεί διαφορετικά. Δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο. Πιστεύω δεν έχουμε καμία ευκαιρία. Είμαστε αντικειμενικοί, δεν έχουμε ευκαιρία. Έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να πούμε και δεν το είδαμε. Όχι, όχι, όχι. Μήπως το βλέπαμε σε άλλη τηλεόραση. Όχι. Μήπως πήγα και σε άλλη τηλεόραση, κάναμε φάση. Τέλος πάντων, και έτσι έκλεισε το μάτς. Να κάνουμε λίγο το διαλυματάκι μας, φίλε μου, έτσι, και να συζητήσουμε σε λίγο. Γυρνάμε λοιπόν πίσω στο διάλειμμα, αυτό το μικρό, το κομψό, το συμπαθητικό που κάναμε. Δέχτηκα λοιπόν ένα τηλεφώνημα από το φίλο μου τον Περικλή, ο οποίος εκτελέστηκε στα Ζάρια. Ναι, κύριε. Εκτελέστηκε στα Ζάρια, ο άνθρωπος ξανά έχασε, έχει γίνει συνώνυμο της ΣΥΤΑΣ και έχασε ένα ποσό που ακουμπάει τις 16.000 ευρώ. Θέλουμε να πούμε στους παίκτες που κερδίσανε ότι χθες παίζανε για πλάκα, δεν υπάρχει παιχνίδι κανονικά, ας έχουν το φιλότιμο, την τσίπα, τη στοιχειώδη ευπρέπεια να γυρίσουν πίσω τα λεφτά στον άνθρωπο, γιατί παίζανε για να μάθουν χθες. Τους τα άφησε λοιπόν τα λεφτά εκεί. Και θα περάσει σε ένα 2 ευρώ, 3 ευρώ να τα πάρει πίσω.
ήταν καθαρά το παιχνίδι διαφημιστικού χαρακτήρα. Από το επόμενο θα μετράει δηλαδή. Από το επόμενο. Τα κράτησαν λοιπόν τα χρήματα στην τσέπη τους για 5, για 6, για 7 ώρες, δεν ξέρω πότε τελείωσε το παιχνίδι, γιατί είχαν όλο νυχτία εκτός Ελλάδος. Μην πάει το μυαλό σας ότι κινήθηκαν εντός. Κλινήθηκαν στα πλαίσια της νομιμότητας σε ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται εκτός Ελλάδος, κοντά στα σύνορα. Ο νοήτο. Δεν είναι ανάγκη να σας πούμε ότι είναι σε κοντινό καζίνο. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε σε νοήμονες. Γυρίστε πίσω τα χρήματα, γιατί ο Περικλής, κομβική φυσιογνωμία της πόλης, τα ανακυκλώνει. Πώς θα ζήσουν τα μεγάλα εστιατόρια, πώς θα ζήσουν τα μεγάλα μπουζουξίδικα, πώς θα ζήσουν τόσες και τόσες κοπέλες και τόσοι και τόσοι φίλοι που το κοιτάνε στα μάτια. Και αυτός δεν κοιτάει τα ταβάνια, βάζει αυτόματα το χέρι στην τσέπη και εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Λοιπόν, κύριοι, τα λεφτά να επιστραφούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και κλείνω αυτή την παρένθεση, την καθαρά στοιχηματική ανθρώπινη προσέγγιση που έκανα. Λοιπόν, Σόφη, να πούμε λίγο για Γερμανία. Να πούμε. Γιατί οι παίκτες εδώ γίνεται πόλεμος, τα μηνύματα λέει, δεν μας είπες για Γερμανία και Αγγλία. Και να σας πω εγώ, ρε παιδιά, τελευταία φορά που έπιασα έχει περάσει κανένα τρίμηνο. Μην με έχετε, δεν είμαι σε καλή μέρα, δεν είμαι σε καλό φεγγάρι, όχι καλή μέρα, σε καλό φεγγάρι δεν είμαι. Θα ακολουθάτε πάντα τους νικητές. Τα αποφέγματα δεν βγήκαν έτσι τυχαία. Για πάμε λοιπόν. Γερμανία, Σόφη. Ξεκινάμε σήμερα, έχει έναν αγώνα στις 9.30 ώρα. Φορτούνα Ντίσελτορφ με την Μάιντς. Η Φορτούνα Ντίσελτορφ, η οποία κινείται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και μας εκτέλεσε εμάς, όταν την περασμένο Σάββατο τι έκανε, το 3-1 που έχανε στην Μπάγκερν, το έκανε 3-3. Από τη μέρα που έχει φύγει ο Ζήλος Μαλεζάς. Δεν πατάει καλά η Φορτούνα, να ξέρεις. Το Στέλιο το Μαλεζά, ο οποίος ανήκει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έτσι, πιστεύω ότι δεν το θυμάται κανένας τη Φορτούνα. Κανένας, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι η Φορτούνα, η οποία σήμερα. Ένα over καλό είναι αυτό, ένα over 2,5, γιατί τώρα σκοράρει και ίσως έχει αποκτήσει καλύτερη ψυχολογία μετά το 3-3 της περασμένης αγωνιστικής. Φορτούνα Ντίσελτορφ λοιπόν και over 2,5 το κλασικό. 9,5 ώρα σήμερα το βράδυ. Μετά πάμε λοιπόν αύριο, 4.30. Αύριο Σάββατο, 1.12. Καινούριο μήνα. Καλό μήνα να πούμε. Ναι, άσε αυτά τα καλό μήνα και κακό μήνα. Αυτά, Σόφη, να ξέρεις, δεν υπάρχουν. Τα καλημέρα, τα καλό μήνα και τα τέτοια έχουν άμεση σχέση. Μα για κάποιον μπορεί να είναι καλό μήνα όμως, να μην το πούμε. Καλημέρα, τώρα και να είχαμε να λέγαμε. Αν γράφαν οι εξάρες για τον Περικλή, θα ήταν καλή μέρα. Αν γράφαν το 6-5, θα ήταν καλή μέρα. Μόλις όμως δείχνει τα ντόρτια και το ασώδιο, θα σε πω εγώ τι καλή μέρα. Για κάποιον άλλον όμως ήταν καλή μέρα. Μάσκα. Και να φοράς, να γίνεις ηθοποιός και ναι, ενώ θες να βρίσεις και να κατεβάσεις τον αδόξαστο. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Προχωράμε. Πάμε. 4,5 ώρα Ντόρτμουντ με την Φράιμπουργκ. Η Ντόρτμουντ, αυτά τα συχάματα, αυτή η τροπή του γερμανικού ποδοσφαίρου, τους ανθρώπους τους οποίους δεν μπορούμε εμείς να τους πιάσουμε. Τους παίξαμε όταν έκαναν 2-2 με τη Χέρτα. Τους αφήσαμε 4 αγωνιστικές, βάλαν καμιά 400 γκολ δεξιά και αριστερά που πήγαιναν. Πάρε 2, πάρε 3, πάρε 0-1. Τους ξανακουμπήσαμε με την Πρίζη στο Champions League πριν από 2 μέρες. 0-0. Άσε με Ντόρτμουντ, εμάς ψάχνεις, τους αφήνουμε έξω από τη ζωή μας. Ακούμε Ντόρτμουντ και τρέχουμε. Δεν ακουμπάμε Ντόρτμουντ. Μετά πάμε πάλι 4,5 ώρα, Ανόβερο Χέρτα. Ωραίο μάτς για Όβερ, φίλε Στέργιο, έχεις άποψη? Ναι, συμφωνώ. Ναι, τι ωραία σπίση, συμφωνείς, το Ανόβερο. Θα το πατήσουμε γιατί έχουμε κάνει μια εταιρεία, ο καημός και ο αναστεναγμός με το Στέργιο. Επενδύσαμε και βγάλουμε τα λεφτά μόνο όταν γίνουν 25.000. Συμφωνούμε, φίλε Στέργιο? Συμφωνούμε. Έτσι, μπράβο. Έχεις ψηλούς στόχους. Δεν θα κοιτάς το δέντρο στοιχηματικά. Θα σου πω την τριάδα μετά που θα τα πιάσουμε με τη μία. Μόλις θα τα παίρνεις τα λεφτά, παρόλοι ξανά και ξανά. Όλα τα λεφτά, κύριοι, για να γνωρίζετε, εσείς που είστε αδαείς από το χώρο του τζόγου και καλά κάνετε, αν θέλετε να μπείτε μέσα σε αυτόν, έτσι, η αγκαλιά του είναι μεγάλη, όπως και της Goldbet, πάντοτε τα λεφτά παίρνονται στο δίπλωμα. Τη μία φορά δεν είναι απολύτως τίποτα. Το πολύ πολύ να ισοφαρίζετε. Η Goldbet, η κορυφαία στοιχηματική, σίγουρα της Ελλάδος, είναι πάντα έτοιμη να σας δεχτεί. Σόφη, έχει κάποιος μια απορία, 2 η ώρα το βράδυ. Είναι κάποιος εκεί να απαντήσει? Σας πήρε τηλέφωνο. 24 ώρες το 24ωρο. Θες να στείλεις μήνυμα, θες να πάρεις τηλέφωνο. Μπορεί να θες. Νιώθεις μοναξιά, γιατί να στείλεις ένα μήνυμα? Θες να λύσεις την απορία. Αλλά άμα νιώθει μοναξιά, μπορεί να πάρει τις γραμμές. Μπορεί να πάρει κανένα τηλέφωνο άλλο. Μπορεί να θέλει κάποιος στις 2 η ώρα, έχει μια απορία. Ναι. Αλλά μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην το καταλαβαίνουν. Με τη γραπτή επικοινωνία μπορεί να μην το έχουν πολύ. Μπορεί να σου το εξηγήσουν και να μην το καταλάβει. Παίρνει τηλέφωνο 2 η ώρα. Είστε τέλειοι. Είστε στη Γερμανία. Λοιπόν, πάμε. Στουτκάρδι με την Augsburg. Στουτκάρδι, λοιπόν. Δεν είναι δύο ομάδες. Στουτκάρδι. Στουτκάρδι με. Με την Augsburg. Η Στουτκάρδι κοίταται στην τελευταία θέση. Μόνη της και αβοήθητη.
Με διαφήμιση Mercedes στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν θα τη σώσουμε εμείς την Τουκάβη. Άστε να κάνει καμιά νίκη και μετά θα ασχοληθούμε μαζί της. Συνέχιση. Βέρντελ Βρέμις με την Bayern. Στέργιο. Ξεκάθαρα διπλό και over. Διπλό και over. Μπράβο, φίλε, είσαι μέσα στην ψυχή μου. Τα είπες όλα με μια ουσιαστική πρόταση, ολοκληρωμένη. Τρεις λέξεις μέσα στην καρδιά των γεγονότων. Η κάμερα του Μέγκα τις καταγράφει και κατευθείαν, το λέμε και εμείς, συμφωνούμε απολύτως με σένα. Διπλό και over. Συνέχιση. 7.30 ώρα μετά, Hoffenheim με την Σάλκε. Hoffenheim, Σάλκε. Ναι. Αυτό είναι ωραίο over. Αυτό είναι ωραίο over και θα το ακουμπήσω, θα φτάσω και μέχρι το over 3.30. Γιατί το Hoffenheim είναι αβέρτα και βάζει και παίρνει και τρώει και δέχεται και απ' όλα. Καλή επιτυχία. Σάλκε. Ενώ τα μηνύματα γίνεται χαμός και από άλλους τζογαδόρους, η Αμερικάνο αδειάζει μέσα στην πόλη. Τα εννιάδια μπαλαντέρ, τραβήξτε λοιπόν. Και εσύ που κάθεσαι πίσω και βλέπεις τον άλλον, μην το λες την απέξη. Ναι, τα βλέπουμε εδώ πέρα. Τα βιντεάκια βγαίνουν και κυκλοφορούν. Α, και κάτι ακόμα στο οποίο πρέπει να εστιάσω πριν συνεχίσουμε με τη Γερμανία. Κύριοι στα καφενεία, όταν παίζουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους, μην κάθεστε από πάνω και τους βλέπετε. Δηλαδή, αυτή την αηδία τι πρέπει να σας βρίσουν, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνετε από μόνοι σας ότι πρέπει να πάρετε δρόμο. Είναι κωμικό αυτό. Να παίζω εγώ τα λεφτά μου και να έχω τον άλλον όρθιο να βλέπει τι λάθος έκανα, τι θα κάνω, να σκέφτομαι εγώ τι θα πετάξω. Ε, γιατί θα με κρίνει ο από πάνω. Ποιο ο από πάνω. Άρα πάνε δίπλα που παίζουν τάβλοι να κοιτάνε τίποτα τάβλι. Έξω από τη ζωή μα. Και όχι τάβλοι με στο καφενείο να παίζει Αμερικάνα. Δεν συνδυάζω. Τα μακριά, μακριά, μακριά και όχι αγαπημένοι. Και τα άλλα και να πω και τα εκτενά μαγαζιά αυτών του οποίου. Εκεί τώρα στα πρώτα τραπέζια, γιατί εγώ είμαι παλιό ξενύχτη τη πόλη. Επί την τριακονταετία με έχουν δεχτεί στην αγκαλιά του τα νυχτερινά μαγαζιά. Αυτά τα καινούργια τώρα που κάνετε εσεί. Οι νεόπλουτοι, οι νεό, όπως σας λένε, που κάθεστε στα προσινά τραπέζια και σηκώνεστε όρθιοι για να μην βλέπει ο δεύτερος από εσάς, είναι ντροπή και έσχος. Δεν θέλουν να βλέπουν την πλάτη σας, το καλλιτέχνη θέλουν να βλέπουν και έτσι και να παίζουν. Να παίζουν, καταλαβαίνετε, προς δεξιά και αριστερά. Με κοπελίτσες, με μικρές, με μεγάλες, να ανταλλάσσουν απόψεις, να γίνουν τα βατεβουδάκια, τα βαβασάκια κάτω από τα τραπεζάκια που λέγεται το τραγούδι. Δηλαδή είμαι αυτόν. Και σας μιλάει αυτός που κάθεται μόνο μπροστά. Μόνο, δεν ξέρω τι σημαίνει δεύτερο τραπέζι στη ζωή μου. Φιλιά. Πάμε λοιπόν τώρα στους αγωνιστές Κυριακής. Ξεκινάμε στις 4.30 με τον αγώνα Λειψία Gladbach. Λειψία Gladbach λοιπόν, μια Gladbach η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Φέτος εγώ τη θεωρώ ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ναι. Αφού η Bayern έχει μείνει πίσω, μαζί με την Dortmund θα είναι αυτές οι δύο άξιες ομάδες οι οποίες μαζί με την Bayern, άσχετα που είναι πίσω η Bayern, θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Και πάμε λοιπόν μετά για τον τελευταίο αγώνα της Κυριακής, 7 η ώρα, Άιντραχτ Φρανκφούρτης με την Φόλσμπουργκ. Τα Λουκάνικα λοιπόν, αυτή η εκπληκτική ομάδα, με το Γιώβιτς στη σύνθεσή της. Μπέστε να δείτε τον γκολ που έβαλε χθες ο Γιώβιτς, να καταλάβετε γιατί παίχτη μιλάω. Ο Λούκα Γιώβιτς, με το 8 στην πλάτη, η παικτούρα η ατελείωτη. Έκανε ένα γκολ σκέτο ποίημα πάλι χθες, σε αυτό το 4-0 της Μπάγκερ Λεβερκούζεν με τη Μαρσέικ, δεν την έβλεπε. Πολλοί την κυνήγησαν χθες, ανοίξω μια παρενθεσούλα. Πολλοί κυνήγησαν χθες την Άιντραχτ. Δεν θα παίξει, δεν θα κάνει, έχει 12 βαθμούς, θα το πάει χαλαρά με τη Μαρσέικ. Παιδιά, αυτές οι ομάδες, οι οποίες ήταν χρόνια μεσό με διάθεση προς τα κάτω. Και τώρα που βρήκαν την ευκαιρία και έτυχε μια φουμιά πολλών καλών παιχτών, θέλουν να φτιάξουν το όνομά τους στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Αλλιώς είναι να έχεις το μυαλό σου. Συμπτωματικά δίνει και τα γκολ τώρα. Δες το γκολ που βάζει το τέταρτο ο Γιώβιτς. Αυτό είναι το τρίτο. Στη γλύκισμα. Θα το κάνουμε μετά. Έτσι, όπως και. Είναι ποίημα. Ναι. Δεν είναι ένας καβάφης και σε φέρεις μαζί. Καμία σχέση με τον που είχε φέρει ο Πάουκ, τον Γιώβιτς και τον Άλεξιτς. Το θυμάσαι, πακέτο. Όχι Γιώβιτς. Γιώβιτς και Άλεξιτς. Και Άλεξιτς. Δύο κοντοί νάνοι κάνανε ντεμπούτο, να φανταστείς τι θυμάμαι τώρα, μέσα στη Λάρισα, σε ένα Λάρισα Πάουκ. Και μιλάμε για εποχή. Η διάδα Βουλινού. Βουλινού, του Θωμά του Βουλινού. Φοβερό. Ο οποίος έμεινε στην ιστορία για την ομάδα που την πήρε και τρέχανε στο ΆΚΑ. Δεν παίζω άλλο. Σαν να παίζουμε στη γειτονιά μας, αντικείσατε. Ξέρεις, κάτι σου τη γειτονιά που ήταν ψηλά και ήταν κοντό στο τερματοφύλακα, έλεγε γκολ ο άλλος. Και όσο όχι, δεν είναι γκολ. Άντε, εσύ απέδειξε ότι δεν είναι ελέφαντας αυτός. Και δεν υπήρχε βάρ στη γειτονιά. Δύσκολα. Αλλά είσαι γειτονιά με βάρ να παίζουν, ε. Σταμάτα λίγο πάνω να το δούμε. Κάτσε να μπει στο παραμύθι και θα δούμε να κάνουμε και εμείς γειτονιές. Κοιτάξτε, οι Γερμανοί παραδοσιακά δίνουν βάση στο Europa League. Δεν είναι οι Ιταλοί και Άγγλοι που αν δεν φτάσει στου 8 δεν το πολύ δίνουν σημασία. Ειδικά οι Ιταλοί πιστεύω το Europa League. Τα γεράει διάφορα έξω από τη ζωή του. Ούτε τους αγγίζει, ναι. Αλλά οι Γερμανοί όλα τα χρόνια και τα προηγούμενα, πέρα από τις μεγάλες, και η Leverkusen και δίνουν μεγάλη βάση. Δεν καταλαβαίνω. Πριν περάσουμε στην Αγγλία, την οποία θα ψάξει και θα δει και θα μας πει η Σόφη μας, θέλω να μου πεις την τριάδα που λες,
Έτσι, να τη δώσουμε εδώ, στιγνά, στον έξω κόσμο, έτσι, να δω σε τι κατάσταση είσαι. Γιατί θα πατηθούν αυτά τα δικά σου. Γιατί θέλω να πω ότι ο Στέριος, από όσους έχω κάτσει εδώ δίπλα και έχω συμπαρουσιάσει την εκπομπή αυτή, είναι ο πιο σοβαρός στοιχηματικά. Άσχετα που λείπει ο Κόλκας και το οποίο το προλάβω και στα ίσια όταν είμαστε σε τέτα τέτ, ο άνθρωπος δεν το ξέρει το στοίχημα. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα στη ζωή. Δεν μπορεί να είσαι όλα καλός. Τον λέω πες μου δύο μάτς και με λέει 9. 9 ο μάτς πάνε παίξει στην Κάνα. Ξέρεις οι Γκανέζοι και αυτοί. Γιατί η Γκολμπέτ υπάρχει και ξέρεις. Και στην Κάνα και παντού παίζουν. Παντού τα πατάνε. Παίζουν 50. 50 μάτς. Ναι, αλλά ξέρεις τι παίζουν. 10 λεπτά του ευρώ. 50 μάτς. 50 μάτς. Το παίρνει σύστημα. 49-50. 42-43-44. Εγώ επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν είχα απόλυτη, θα μιλήσω στοιχηματικά τσίφνα, θα μιλήσω λίγο πιο απλό, κακό φεγγάρι, ναι, και λίγο ακόμα απλοϊκότερα, δεν έβρισκα τίποτα, έπαιζα τριάδες, έπιανα δύο σταθερά. Μετά λέω το βρήκα το λάθος, αφού βρίσκω δύο, να παίζω διάδες. Έπαιζα διάδες, τεράστια νούμερα. Τι έπιανα Στέριο, ένα. Και μόλις έπαιζα μετά λέω τώρα το βρήκα οριστικά ποιο είναι το λάθος που κάνω, θα παίζω μονό αποδεκτό, δεν έπιανα κανένα. Οπότε είπαμε χρήμα, υπομονή και κάβα. Πρόσεξε, πάμε στην τριάδα. Εντάξει. Σε ακούω λοιπόν. Το ένα πρώτο αυτή, σημείο αυτή είναι. Με γιώτα κύριε, να ξέρετε. Έτσι. Ένα αυτή με γιώτα. Γιατί θα ακούμε. Το πρώτο σημείο είναι το διπλό της Τότεναμ. Τότεναμ διπλό που παίζει Τότεναμ για μέσα, να μάθουμε. Μέσα στην Arsenal, Κυριακή μεσημέρι στις 4 και 5. 4 και 5. Αμέσως μετά την κατσικοθεραπεία και λίγο πριν απολαύσετε το ποτό σας, γιατί υπάρχουν και κρύα πιάτα στο day night, τα κρασάκια σας, τους καφέδες σας, απολαμβάνετε λοιπόν εκεί στο day night γωνία Μπότσαρη ματσάρα με Κωνσταντίνου Καραμαλή τη ματσάρα Arsenal Tottenham, ίσως το καλύτερο μάτσο του Σαββατοκύριακου, λοδρέζικο ντέρμπι, και σκέφτεστε και το Στέριο θετικά άμα κάνει διπλό η Tottenham ή με υβριστικά σχόλια μέσα στο μυαλό σας σε περίπτωση που τσαλαπατηθεί. Πρόσεξε, η Tottenham εκτός έδρας έχει 7 νίκες, 1 ήττα. Είναι η καλύτερη επίδοση σε όλη την Αγγλία μέχρι στιγμής. Εντάξει, το ποσοστό που είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό, όπως το πει η Σόφη. Είναι στο 2,76 το διπλό αυτή τη στιγμή. Μία Arsenal που είναι σοβαρή, καμία σχέση με πέρσι. Αλλά το momentum είναι Tottenham και πρόσεξε, η Tottenham έπαιξε με την Inter μεν, αλλά δεν είχε μετακίνηση όπως είχε η Arsenal που πήγε. Εντάξει, έχει μία μέρα επιπλέον ξεκούρασης. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τον αέρα της Arsenal και ήρθε ο καιρός να κάνει μία νίκη στο επιβλητικό Emirates. Και αν το χάσει ρε φίλε, έχεις παίξει το 2.71. Πιο αναλυτικό και πιο τέλειο στήριγμα στο match δεν έχω ξανακούσει. Μπράβο Στέλιο, διπλό η Tottenham. Ωραία, πάμε στο δεύτερο. Είναι Κυριακή μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος Σόφη, είναι στις 3.30 Ολλανδία. Ματσάρα στο The Kuip, η Φέγερον υποδέχεται την Eindhoven. Η Eindhoven έχει 13 νίκες σε 13 μάτς, ναι, στην Ολλανδία. Το ποσοστό νομίζω δεν θα ξαναβρούμε φέτος στην Eindhoven σε τέτοιο σε διαπόδοση. Ξεπερνάει τις δύο μονάδες. 2,25. Ναι. 2,26. Ναι. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση οι δύο ομάδες. Είναι απλά ένα ντέρμπι. Okay. Έχει 29 βαθμούς η Feyenoord. Η Eindhoven έχει 39, έχει κάνει οπότε, το απόλυτο και θα κάνει και 14. Και να οπότε σου πω κάτι, Eindhoven και διπλό. Ναι. Μία ομάδα που έχει 13 νίκες σε 13 μάτς και έχει να χάσει στην Ολλανδία 42-45 μάτς από πέρυσι ακόμα. Το να πάει σε λογική ότι κάποια στιγμή θα κάνει γκέλα, για μένα είσαι βλάκας. Έτσι, είναι αυτή η λέξη. Τίποτα. Ούτε εντάξει, να, θα ούτε πας να θα κάνει τη 14η. Περιορισμένη ευφυΐας, αυτή είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσεις και έβγαινε για μια ακόμη φορά Στέριο. Είναι βλάκας κάποιος που κυνηγάει μια ομάδα που κερδίζει, πότε θα χαλάσει. Όχι. Όταν θα χαλάσει, χάλασε. Μπορεί να έχει βρει 6 σημεία υπέρτιση και μετά χαλάσει το 7ο. Για να σου πω κάτι, αν έδινε την Eindhoven 1,60 μέσα στο Feyenoord, θα έλεγε δεν αξίζει. Παιδιά, yeah, έχει 500 μάτσι γκολ πρέπει να παίξει. Αλλά όταν τη δίνει 2,25. Το εξήγησε. Α το χάσουμε, δεν πειράζει. Η ζωή συνεχίζεται. Το τρίτο μάτς είναι ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Όχι, Δευτέρα πάνε. Δεν απολαύουν να πληρωθούν οι παίκτες. Ναι. Ναι. Η τριάδα μου είναι αυτή όμως. Για υπομονητικούς, δηλαδή Κυριακή, ναι, και ένα μάτς Δευτέρα. Ναι, δεν έχεις κάτι σε αλλαγή. Παίζε παιδί μου ότι χτύπησε τώρα τέτοιο. Χτύπησε ο Βαρέλα. Δεν πρέπει να μπει ο Χατσερίδης. Λέμε τώρα ή κάποιος από τη θύρα να πάρουν κάποιον που μπορεί να παίξει στόπερ που έπαιζε μικρός. Αν ναι, θέλουμε να βάλουμε το Χατσερίδη, συζητάμε. Ας το κάνουμε διάδα. Διάδα. Αυτό είναι. Μου αρέσει σαν παίκτη. Είδατε τι είναι. Ενώ τον πρότεινα να παίξει κάτι άλλο, αυτό σταθερό στι απόψει του λέει: όχι, δεν έχω τρίτο μάτς γιατί δεν διάβασα.
Έτσι, και αφήνω τα δύο μάτς. Θα πατηθούν στέρια αυτά τα δύο μάτς. Αλλάζουμε πρωτάθλημα, φίλοι Σόφοι. Και πάμε λίγο στο μεγάλο το νησί, αυτό το ατελείωτο. Ενώ μιλήσαμε μόνο για το ένα μάτς αναλυτικά και δεν θα ξαναφερθούμε σε αυτά. Το διπλό λοιπόν της Tottenham με την Arsenal. Πάμε για τα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε έναν αγώνα σήμερα στις 10 η ώρα. Μηδενική γκανιότητα το δίνει η Goldbet. Cardiff με τη Wolves. Η Wolves, η οποία εμένα με στεναχωρεί αφάνταστα. Μια ομάδα που είχε μπει μέσα στην καρδιά μου στις πρώτες αγωνιστικές παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Με ωραίες δημιουργίες, με κάθετες πάσες, με δημιουργικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Με πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Και θεωρούσε ότι θα κάνει νίκες συνεχόμενες και θα είναι η ευχάριστη έκκληση του πρωταθλήματος. Δεν πήθη τελικά. Θα θέλω να το παίξω το μάτι, δεν θα το ακουμπήσω. Πάμε λοιπόν τώρα στους αγώνες του Σαββάτου. Η Huddersfield, ναι, 5 ώρα υποδέχεται την ομάδα του Brighton. Τις Brighton. Να, δεν πειράζει. Του τις. Σιγά τώρα το του και το τις που θέλουν. Α, και να σας πω ένα τελευταίο. Ένας φίλος μου, το οποίο τον νικετεύω, μη με ξαναστείλει μήνυμα ποτέ εφόρου ζωής, με έστειλε το ευχαριστώ, έτσι, με φι και με όμικρον. Θα τον βρίσω πολύ άσχημα την επόμενη φορά. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα και είναι Έλληνας υπήκος. Να δώσω μια συμβουλή σε αυτούς που δεν θα πάνε καλά με την ορθογραφία. Το ΤΑΦ9. Υπάρχει, πέρα από αυτό, εντάξει, υπάρχει και το φωνητικό μήνυμα. Ναι. Πατάς το κουμπάκι, ναι, κουμπάκι. Λες τι θες να πεις, αφήνεις το κουμπάκι και πάει η φωνή σου. Και όχι τα αριστουργήματα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν μπορώ. Δηλαδή με χτυπάει στην ψυχή μέσα. Οχ, τι ανατροπή, πέναλτι έχουμε μέσα στο στούντιο. Ανατράπηκε ένα μικρόφωνο. Το έδωσε. Νάτος ο Κομίνης. Θα δώσει το πέναλτι. Τα φιλιά μας. Να σουτάρει. Θα πάρει και... Για πάμε λοιπόν, Σόφη. Μετά 5 ώρα έχουμε Λέστερ με την Watford. Το Watford γιατί σε δυσκολεύει. Γάμα, όμικρον ύψιλον. Είπα να το πω λίγο με αγγλική προφορά. Θα τα διαβάσει τα μάτσα από την προηγούμενη. Θα κάνουμε τι μάτσε όλε τι ομάδε εδώ. Άκου τώρα που έμπλεξε εσύ νέο κορίτσι και να ασχολείσαι με τη Λέστερ, τη Γότφορντ, την Μπούτμουθ. Εκείνη είναι. Ενώ το που λένε σου πια δεν είναι. Δεν τη λέμε. Ναι, ποιο είναι το που λένε σου η ομάδα κάποιο. Η Ντα. Νταρουσάφακα. Νταρουσάφακα έχει. Εγώ στην Νταρουσάφακα θα προτείνω να γίνει επίτιμο μέλο. Πρέπει. Ο πρόεδρος, έτσι, έτσι μου βάλουν ένα αστέρι, κάτι. Να σε κλέψει. Θα πει αυτή η Ελληνίδα καλονή, έτσι διαφημίζει την ομάδα σου αλάνθαστα, σταθερά το αυτό. Τελευταίο τρίμηνο. Και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα. Μέχρι αύριο, μπορεί για άλλου δύο μήνε. Αυτό που είπαμε για μέχρι αύριο, να ξέρετε τη Δευτέρα, άξιο συμπαρουσιαστή μου, δίπλα μου θα είναι ο Μίλανο Τζούρτζεβιτ. Ο παλιό μα ο Σέντερ Φορ, ο Ζούκα γνωστότερο σε όλου, Μίλαν για άλλου πολλού. Θα μας πει πολλά για την τότε εποχή του ΠΑΟΚ και πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, γιατί είναι αφηγηματικός και εκπληκτικός, ωραίος άνθρωπος. Φοβερός. Είχα την τύχη να συνυπάρξω σε άλλο όμιλο μηντιακό της πόλης πριν από πολλά χρόνια. Πραγματικά είναι απόλαυση να μιλάς με τον Μίλαν. Για όλα τα θέματα, Για όλα τα θέματα. Επιπαντός. Θες αθλητικά, θες κοινωνικά, θες συστηματικά, θέλεις πολιτικά. Θα σου πω κάτι έτσι για να σας βάλω λίγο στο κλίμα της Δευτέρας της συζήτησης, επειδή εγώ το γνώρισα από τότε, όταν το ήρθε στην Ελλάδα. Ο Μίλαν ήρθε καλοκαίρι του 1991. Και έφυγε η ομάδα από ετοιμασία, γύρισε και τραγουδούσε Βασίλη Καρά. Όχι μιλούσε ελληνικά, τραγουδούσε Βασίλη Καρά. Σε 40 μέρες τώρα γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή ήρθε αρχές Ιουλίου, ψέματα, αρχές Ιουνίου και μέσα Αυγούστου τραγουδούσε ελληνικά. Κανονικότατα. Και μιλούσε ελληνικά και με λέει, ένα σε ρωτήσω, λέει κάτι. Πες μου, λέει τι σημαίνει η λέξη περήφανος. Αυτό δεν μπορούσε να το βγάλει. Ναι. Ήταν απορία του. Έχει μάθει πάρα πολύ καλά πλέον στην Ελλάδα τι σημαίνει περήφανος, αξιοπρεπής ή ανάξιοπρεπής. Κλείσαμε και την παρένθεση με τον Ζούκα. Για πες λίγο σε παρακαλώ σε όλη τα συνέχεια. Μετά έχουμε Newcastle με την West Ham. Η Newcastle η οποία έκανε μεγάλο διπλό τη Δευτέρα. Θέλει να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Αναμφίβολα είναι στις ομάδες τις οποίες τις συμπαθούμε λόγω των χρωμάτων της. Και θα τις στηρίξουμε. Μετά έχουμε Newcastle, λοιπόν. Manchester City με την Bournemouth. Πολλά με λίγα. Το μάτς είναι αν μπορούσε η Bournemouth να μην πάει καθόλου στο γήπεδο, να στείλει ένα απεσταλμένο. Έτσι και να πει, παιδιά, χάσαμε. Προχωράμε, πάμε για το επόμενο για να ξεκουραστούμε να κάνουμε. Με 2-0. Είναι 3-0. Τυπικά. Είναι το παιχνίδι το οποίο ξεκινάει και παρακαλάνε οι αντίπαλοι, γιατί να ξέρετε, συμβαίνουν και αυτά. Σας παρακαλώ, παιδιά, πιο ήσυχα. Δεν είναι ανάγκη. Φίλοι είμαστε. Την ίδια δουλειά κάνουμε. Συνέχισε. Μετά έχουμε Crystal Palace με την Burnley. Μπράβο, τέλειο. Τι αυτό και αγγλικό. Πιο καλά από του Άγγλου το είπε αυτό. Τι αυτό το είπε, σαν να είσαι μέσα από, μέσα εκεί. Μέσα από το Λονδίνο. Εκεί. Σαν να γεννήθηκε. Καταγωγή δίπλα, εκεί. Δίπλα στα από το ανάκτορα. Παλάτι δίπλα γεννήθηκε. Αναπολούν στην Πέρνη τον Νίκο Μιχόπουλο, πιστεύει. Το θυμούνται. Νικόλα Μιχόπουλο, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν οι καινούργοι. Τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια με ένα αξιοζήλευτο ρεκόρ. 106 συνεχόμενε συμμετοχέ στον ΠΑΟΚ
συνεχόμενες πρωταθλήματα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή εννοούμε κύριε για 3,5 χρόνια. Αναντικατάστατος. Τα χέρια του κουπιά. Τι κουπιά βάρκα. Τι βάρκα κρουαζιερόπλοιο ολόκληρο. Μόλις εδώ σημεία ο Νίκος με αυτό το χέρι γεμάτα, φεύγεις από τη Σιτία και προσγειώνεσαι στην καλύτερη των περιπτώσεων στα Σπάτα. Για συνέχισε. Τελευταίος αγώνας για αύριο, 1-12, 7.30 ώρα, Southampton με τη Manchester United. Δύσκολο μάτς αυτό, ρε φίλε. Εγώ αυτό, φίλε, να σου πω κάτι. Πολύ δύσκολο μάτς. Πολύ δύσκολο γιατί ο προπονητής, ο Hughes στη Southampton, Hughes δεν είναι, ναι. Είναι μια ανάσα από την απομάκρυνσή του. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλό σεντερφόρ ήταν ο Mark Hughes. Ναι, βέβαια. Σε Manchester United και Barcelona. Με ξεχωριστή επιτυχία. Ωραίο σεντερφόρ. Ήταν αυτό σεντερφόρ ο χαρακτηριστικός Άγγλος που ήξερε και μπάλα. Όχι μόνο δυνατός μέσα στην περιοχή. Πες μου δύο Άγγλους σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Για να σε δω. Ένα είναι ο Μίγκη Κουίν, σίγουρα. Ναι. Ένα είναι ο Ακπομ. τρίπλα που έφαγα. Πιο παλιά. Πιο παλιά Βρετανός, θυμάσαι το Μάικ Σμολ. Σμολ, μπράβο. Ο Σμολ, ε. Στις κατοικεφαλίες, κάτι ωραίες. Ωραίες. Στήριο. Καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Καλός παίκτης φυσικά του τηρουμένου των αναλογιών και με το ποδόσφαιρο που παίζονταν τώρα. Γιατί εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι το ποδόσφαιρο τώρα είναι καλύτερο. Δηλαδή αυτά που με λένε εμένα δεκαετίες του 70, που σταματούσε ο άλλος την μπάλα, έκανε ένα τσιγάρο και ο άλλος λέει έρχομαι να σε μαρκάρω, τι ώρα θα έρθεις φίλε. Ή αυτά του Πελέτα Χαζάτο, άκουσε την ανάσα του ναι, 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 ναι. Το 70 και του έδωσε την μπάσα δεξιά. Αυτά ο Μέση τα κάνει καμιά 40 τέτοια σε κάθε μάτς. Και τα περνάνε έτσι ανάξια λόγου. Ναι, όπου είπαμε Μέση, τι κολπίημα έβαλε πάλι προχθές μέσα στην Αιτχόβεν. Τον είδες. Τον είδες τον άνω πως ελήφθηκε από εκεί. Σε μια δόση μαζεύτηκε όλη η Αιτχόβεν κοντά του, ένας μπροστά, ένας δεξιά, ένας αριστερά. Και βρήκε ακριβώς την κλειδαρότρυπα να πλασάρει την τέλεια στιγμή και παγωτό όλοι, παγωτό χωνάκι. Θα είχε ενδιαφέρον από όλες τις απόψεις ένας τελικός Μπαρτσελόνα-Γιουβέντους. Ναι. Συνέχισε, φίλοι μου. Πάμε τώρα στους αγώνες της Κυριακής. 2 η ώρα έχουμε Chelsea-Fulham. Η Chelsea τώρα νομίζω ότι είναι σε ανωδική πλέον πορεία αφού θα έχει ξεχάσει την ήττα εδώ και μια εβδομάδα από το Λονδρέζικο ντέρμπι το τοπικό με την Tottenham. Έτσι και θα ξαναγυρίσει εύκολα σε επιτυχίες. Είναι χαοτική η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Θα παραμείνει η Fulham στους 8 βαθμούς και θα ψάξει αλλού μπας και σώσει κάτι δεν που δεν πιστεύω. Δεν νομίζω ψαχτεί στην Chelsea. Όχι. Είπαμε γίνονται ανατροπές, γίνονται μαγικά πράγματα. Εν τω μεταξύ προχθές, για να ξέρετε γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν ασχολείστε καθόλου με αυτό, η ομάδα του Μαρινόκη στην Αγγλία, η Νότιχαμ, έκανε ισοπαλία 5-5. 5-5 αδελφέ, φαντάστε είναι εκεί. Τα λεφτά αλλάξαν χέρια και ξαναλλάξαν. Δεν τα απολάβαινες. Συνέχισε. 4 και 5 έχουμε Arsenal, Tottenham. Το είπαμε, τα είπαμε γι' αυτά, δεν τα πάντα. Δώσαμε τόσο αναλυτική περιγραφή που και Arsenal, αν θες να παίξεις, Tottenham θα παίξεις τώρα μετά από αυτό. Και μετά ξεκινάει το κυνηγητό. Και τελευταίος αγώνας για το Σαββατοκύριακο, 6 και 4, Liverpool, Everton. Τι ωραίο ντέρμπι αυτό. Ωραίο το πιο ωραίο φίλε. Liverpool και Everton. Ένα 41 άσος. Ένα 41 άσος. Πιο καλή ομάδα η Liverpool. Αλλά η Everton, επειδή είναι και τοπικό ντέρμπι και έχει αυτά τα στοιχεία, μην πάτε εύκολα στον άσο και παίξετε εκεί πέρα. Πιο εύκολα να κινηθείτε στα γκολ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα γκολ-γκολ χαρακτηριστικό. Μπορεί να ανοίξει, ναι. Μπορεί να γίνει και 3-1 και 4-1, αλλά θα παίζετε το μάτς. Και μια Everton που κάθε άλλο παρά του πεταματού είναι, εντάξει. Η Everton είναι γλύκισμα, φίλε. Εγώ μετά τις μεγάλες, αυτές τις top 5 της Αγγλίας, θα δω ότι είναι η Everton με πολύ μεγάλη διαφορά από τις άλλες. Ναι. Παίζει πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Δεν σε κουράζουν τα μάτια, δεν θες κολλήρια, δεν θες τίποτα. Ωραία. Τελείωσε και η φίλη μας. Μετά πάμε Τρίτη. Ξανά Αγγλία. Όλοι πήγαμε λοιπόν, τώρα μετά πάμε για κατσικάκι, έφτασε η ώρα. Ευχαριστούμε λοιπόν το φίλο το Στέργιο που κάθισε για μία ώρα και μας ανέχτηκε. Έτσι. Χαρά μου. Σόφη μου, γλυκιά μου Σόφη, αφού ευχαριστήσω την Goldbet για τη γενναιοδότητα της γενικότερα προς όλους, θα πω καλησπέρα και καλή συνέχεια. Εσύ, Σόφη, έντονο σχηματικό Σαββατοκύριακο και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα της Goldbet από κινητό, υπολογιστή, τάμπλετ, από οπουδήποτε μπορείτε. Κάντε την εγγραφή σας, δείτε τις υψηλές αποδόσεις που έχει σε όλες τις στοιχηματικές επιλογές. Πολλά ειδικά στοιχήματα σε αγώνες ποδοσφαίρου, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά μηδενικές γκανιότητες σε κορυφαία ποδοσφαιρικά γεγονότα καθημερινά. Εμείς ραντεβού εδώ την Δευτέρα, 2 η ώρα.